Αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, με χουντικά σύμβολα. Ρητορική που ανάγεται στην περίοδο της δικτατορίας και απειλές ήταν η περιοδία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στην Κρήτη. Ένταση επικράτησε όταν μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων επιχείρησαν να κάνουν συγκέντρωση εκεί όπου θα μιλούσαν οι βουλευτές του κόμματος. Την οποία σημαία μαζί με όλα τα λάμπρα που έχουμε εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ξεδιπλώσουμε και να δείξουμε. Είναι ο αναγενόμενος Φίνικας με τον στρατιώτη. Είναι η στιγμή που ο βουλευτής επικρατείας της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς ανοίγει τη σημαία σύμβολο της 7 ετούς δικτατορίας μπροστά σε μέλη του κόμματος στην Κρήτη που καταχειροκροτούν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έδωσε μάλιστα ένα σαφές περίγραμμα για το τι είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε ύφος πολιτικό, έχουμε περισσότερο ύφος στρατιωτικό. Η στάση προσωπής λοιπόν, θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας σύμβολο. Η περιοδία στελεχών της Χρυσής Αυγής στην Κρήτη σημαδεύτηκε από στιγμές ένταση στη Χερσόνησο, όπου παράλληλα με εκδήλωση του κόμματος στην περιοχή είχε προγραμματιστεί συλλαλητήριο από αντιρατσιστικές οργανώσεις. Όταν έρχονται τα οχήματα και τα σπάνε, και εσείς κάθε και το είναι δυνατόν να κάνω εγώ εκδήλωση? Η προειδοποίηση του κυρίου Κασιδιάρη προς τον αξιωματικό της αστυνομίας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Ο κύριος Κασιδιάρης λίγες ώρες νωρίτερα από τα Χανιά είχε προχωρήσει σε μια απίστευτη ομολογία για τα βουλευτικά προνόμια που απέκτησαν τα μέλη του κόμματος. Προνόμια που δεν είναι άλλα από τη νόμιμη οπλοφορία και τη βουλευτική ασυλία. Κάτι που, όπως είπε, τους προστατεύει από το αυτόφορο. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει και αυτόφορα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Λαμπρών αγώνιστον παιδιά, είναι, είμαστε σφαλιάδες. Με πυρσού στα χέρια και υπό τον ήχο εμβατηρίων του κόμματος, στελέχη της Χρυσής Αυγής υποδέχθηκαν τον Νίκο Μιχαλολιάκο στη Λάρισα. Στην ομιλία του, ο κύριος Μιχαλολιάκος μίλησε με σκληρές εκφράσεις για όλο τον πολιτικό κόσμο. Για την Ελλάδα είμαστε ρατσιστές! Θέλω...